Οι μειώσει των έμφυα από φέτο κιόλα, τι οποίε ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων, προκάλεσαν ευνηδιασμό, έκπληξη και χαμόγελα στου ιδιοκτήτε ακινήτων, οι οποίοι τι περιμένουν με ανυπομονησία για να μπορέσουν να πάρουν μια βαθιά ανάσα. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και το έμφυα, και άμα μειώσει και την εφορία, θα αναπνεύσουμε ρε παιδιά εδώ με τα δόντια κρατάμε τα μαγαζιά. Μια χαρά. Θα βοηθήσει. Θα χαρώ πάρα πολύ. Νομίζω ναι. Μακάρι να γίνει, τι να σα πω. καλό θα είναι, αλλά. Θα βοηθήσουμε. Οικονομικά. Γίνει, θα είναι φυσικά. Μακάρι να γίνει. Πολύ καλό. Εννοείται. Θα βοηθήσει. Όχι πολύ, αλλά κάτι θα κάνει. Μείωση το ένφια. Ναι, 20 με 30% είπε. Θετικό είναι. Θετικό. Το βλέπω πολύ καλή λύση. Θα δώσει ανάγκη στον κόσμο. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί που είδαν με ιδιαίτερο σκεπτικισμό τον τρόπο που θα γίνει η μείωση του έμφυα. Είναι χαρακτηριστικό πω θεωρούν πω ο συγκεκριμένο τρόπο βοηθάει περισσότερο του πλούσιου και λιγότερο του φτωχού. Από την άλλη, υπάρχουν και αυτοί που ναι, μεν θεωρούν θετική μια τέτοια εξέλιξη, όμω όπω λένε, δεν πιστεύουν πω θα γίνει, αν δεν το δουν με τα ίδια του τα μάτια. Εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο και δεν εξυπηρετεί τον εργαζόμενο. Καλά, πολύ καλά, πολύ ωραία, αλλά θα το συνεχίσει αυτό. Δεν πιστεύω να το συνεχίσει γιατί αυτοί οι μαθημένοι είναι για να αρπάζουν τα λεφτά. Στην πράξη είναι καλό αλλά δεν είναι καλό για όλους γιατί όταν ε, λέει 30% για κάποιον που πληρώνει 200 ευρώ και θα έχει 60, 60 ευρώ το χρόνο μείωση και ένας άλλος που πληρώνει 2 εκατομμύρια και τον έχει 10% και θα πληρώσει μείον 200 χιλιάρικα άρα είναι υπέρ των πλουσίων ο Μητσοτάκης. Το λένε αλλά δεν το πιστεύω αν δεν το δω με τα μάτια μου. Μακάρι να γίνει. Θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει, γιατί όχι. Δεν το έχω σκεφτεί. Άμα υπάρχει μέσο, σίγουρα θα είναι καλή. Είναι Καλά είναι. Ευπρόσδεκτο. Να το δούμε όμω, αν θα πραγματοποιηθεί. Το Υπουργείο Οικονομικών για να λύσει τι απορίε που έχουν δημιουργηθεί στου πολίτε έδωσε στη δημοσιότητα παραδείγματα με τον τρόπο που θα γίνει η μείωση του ένφια. Φορολογούμενος με διαμέρισμα τρίτου ορόφου 130 τετραγωνικών μέτρων έτους κατασκευής 1990 στη δέλτα ζώνη του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου της Θεσσαλονίκης αξίας 67.568 ευρώ πλήρωσε το 2018 371,32 ευρώ. Το 2019 θα πληρώσει 271,06 ευρώ δηλαδή μείωση 100,26 ευρώ ή 27%. Φορολογούμενος με διαμέρισμα τρίτου ορόφου 110 τετραγωνικών μέτρων έτους κατασκευής 2005 στην αλφα ζώνη του Δήμου Φιλής με αξία 76.230 ευρώ και πατρικό μονοκατοικία 100 τετραγωνικά μέτρα στην αλφα ζώνη του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου κατασκευής 1970 και αξία 39.690 ευρώ συνολική αξία περιουσίας 115.920 ευρώ πλήρωσε το 2018 625,54 ευρώ το 2019 θα πληρώσει πληρώσει 532,43 ευρώ, δηλαδή μείωση 133,11 ευρώ ή 20%. Φορολογούμενο με διαμέρισμα τέταρτου ορόφου 120 τετραγωνικών μέτρων έτου κατασκευής 2010 στην ηταζόνη του πέμπτου ου διαμερίσματο του Δήμου Θεσσαλονίκη με αξία 150.696 ευρώ. Εξοχική μονοκατοικία 8 τετραγωνικών μέτρων στη Β Ζώνη του Δήμου Κασάνδρα Καλυθέα Χαλκυρική κατασκευή 2013 και αξία 76.800 ευρώ. Και πατρική μονοκατοικία 130 τετραγωνικών κατασκευή 1952 στην Α Ζώνη του Δήμου Πολικάστρου Παιωνία και αξία 61.325 ευρώ. Συνολική αξία περιουσία 288.921 ευρώ. Πλήρωσε το 2018 1.348,19 ευρώ. Το 2019 θα πληρώσει 1.078,55 ευρώ, Μείωση δηλαδή 269,64 ευρώ ή 20%.